Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι. Γυμναστική προσώπου είναι πολύ δυνατό όπλο στα χέρια μας. Η γυμναστική κάνει την επιδερμίδα πιο σφριγγυλή. Βοηθάει να αφήνει χαλάρωση και πτώση της επιδερμίδας. Βοηθάει να φύγουν ρητίδες. Ακόμα και αν δεν έχετε αυτά τα προβλήματα, καλό είναι για προληπτικούς λόγους να κάνετε γυμναστική προσώπου 2-3 φορές την εβδομάδα. Ήδη σας έχω δώσει μια γυμναστική για όλους τους μυς προσώπου. Αν σας ενδιαφέρει, να σας αφήσω link στην περιγραφή. Όμως, πρόσωπο κάθε ανθρώπου, όπως και το σώμα κάθε ανθρώπου, έχει διαφορετικές ανάγκες. Και αυτό, αγαπημένοι μου φίλοι, σήμερα να σας δώσω ασκήσεις που βοηθάνε ειδικά στα προβλήματα γύρω από το μάτι. Και είναι πρισμένα βλέφαρα, πεισμένες γωνίες των ματιών και των φρυδιών, πτώση βλεφάρων, ρητίδες γύρω από τα μάτια. Όπως ξέρετε, υπάρχουν εδώ πολύ έντονες ρητίδες, πονταράκια της χήνας. Και επίσης, χάρη στην καλύτερη κυκλοφορία του αίματος, μετά από αυτές τις ασκήσεις μειώνονται και μαύροι κύκλοι. Η πρώτη και κυριότερη αιτία για αυτά τα προβλήματα είναι σύσπαση, σύσφυξη, υπερτόνωση κυκλικού μυς του ματιού. Αυτή η υπερτόνωση και σύσφυξη μαζεύει όλα τα ανώτερα στρώματα της επιδερμίδας γύρω από το μάτι και έτσι εμφανίζονται όλα αυτά τα προβλήματα. Οι ασκήσεις που να σας δώσω σε λίγο βοηθάνε να πάρει αυτό το μυς αρχικό το διάμετρο. Επίσης βάζει αυτό το μυς σε αρχική του θέση και επίσης δίνει στο κυκλικό μυς του ματιού αρχικό του όγκο. Αν και εξ αρχής είναι πάρα πολύ λεπτό, με τα χρόνια λεπταίνει ακόμα περισσότερα και ασκήσεις που να κάνουμε σε λίγο να δώσουν σε αυτό το κυκλικό μυς του ματιού αρχικό το όγκο και έτσι προβλήματα βήμα-βήμα φεύγουν. Ακόμα και από πρώτη φορά που να κάνετε άσκηση να φαίνεται μικρή διαφορά, γιατί χαλαρώνουν μυς και ανοίγουν και έτσι μάτι και φρύδι ανασηκώνεται και ανοίγει. Όμως καταλαβαίνετε, για να υπάρχει μόνιμο και σταθερό αποτέλεσμα χρειάζεται δουλίτσα. Πριν να ξεκινήσουμε, καθαρίζουμε το πρόσωπο, δεν χρειάζεται να βάλουμε ούτε λαντάκι ούτε κρεμούλα και πρώτη άσκηση είναι για να χαλαρώσουμε αυτή η περιοχή. Βάζουμε το χέρι εδώ και με απαλές κινήσεις κάνουμε αυτά τα χτυπηματάκια. Χτυπάμε 4-5 φορές και ανεβαίνουμε. Χτυπάμε ελαφριά και ανεβαίνουμε. Πρέπει να χαλαρώσετε τα φρύδια σας, τα μάτια σας. Αν θέλετε μπορείτε να κλείσετε τα μάτια σας για μεγαλύτερη χαλάρωση. Και ανεβαίνουμε. Αυτή η άσκηση εξαμαλύνει ρητίδα μεταξύ των φρυδιών και ανασηκώνει εσωτερική γωνία των φρυδιών. Δεύτερη και τρίτη άσκηση είναι επίσης για πάνω βλέφαρα. Βάζουμε το ένα δάχτυλο εδώ, όχι στο μάτι, εδώ, εκεί που τελειώνει το φρύδι πιο κάτω και πιέζοντας αρκετά πατάμε την επιδερμίδα πάνω στο φρύδι. Πατάμε αρκετά για να πιέζουμε ανώτερα στρώματα της επιδερμίδας. Φτάνουμε μέχρι τέλος του φρυδιού. Όποτε κάνουμε αυτή κίνηση, όπως σας είπα, πιέζοντας, τραβάμε την επιδερμίδα ελάχιστα προς το πάνω. Και μετά, πριν να τελειώσετε αυτή κίνηση, κάνουμε δεύτερη κίνηση πάνω στο κουκαλάκι. Έτσι. Κρατάμε την επιδερμίδα και κάνουμε πάνω στο φρύδι. Και τώρα πάνω στο κουκαλάκι. Και έτσι κάνουμε 5 φορές. Έτσι. Και μετά το ίδιο κάνουμε και στο άλλο μάτι. Η επόμενη κίνηση είναι εξής. Βάζουμε
τα τρία δάχτυλα εδώ πάνω στο μέτωπο και πατώντας τα φρύδια προσπαθούμε να τα κατεβάζουμε και ταυτόχρονα προσπαθείτε να ανεβάζετε τα φρύδια. Δηλαδή με τα χέρια προσπαθούμε να κατεβάζουμε τα φρύδια και εσείς προσπαθείτε να τα ανεβάζετε. Και έτσι νιώθετε μία πίεση. Έτσι. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Πέντε. Και μετά κάνουμε αυτή η κίνηση. Επόμενη κίνηση είναι για πρισμένα πάνω βλέφαρα. Πάλι βάζουμε τα χέρια εδώ στο μέτωπο, τραβώντας ελαφριά τα φρύδια προς τα πάνω και προσπαθούμε να κοιτάξουμε κάτω. Έτσι. Κοιτάμε το πάτωμα ή το τραπέζι, τι είναι μπροστά σας. Και έτσι πρέπει να νιώθετε μία πίεση στα πάνω βλέφαρα. Κάνουμε αυτή η άσκηση 15 φορές. Επόμενη άσκηση είναι για τα κάτω βλέφαρα. Είναι για να φύγουν ρητίδες από κάτω βλέφαρο, να φύγει ποδαράκι της χήνας και να φύγει και πρίξιμο. Βάζουμε τα δύο δάχτυλα εδώ, στη γωνία των ματιών. Ανοίγουμε πρώτα καλά-καλά διάπλατα τα μάτια, μετά βάζουμε τα δάχτυλα, πατάμε δυνατά και τώρα προσπαθούμε να κλείσουμε τα μάτια. Προσπαθούμε, αλλά τα δάχτυλα δεν μας αφήνουν να κλείσουμε εύκολα. Και αυτό υπάρχει μια αρκετή πίεση στο κάτω βλέφαρο. Εκεί που κλείνετε τα μάτια, σε αυτή τη θέση, σταματάτε για 2 δευτερόλεπτα περίπου και μετά χαλαρώνετε. Αυτή η άσκηση κάνουμε 10-15 φορές. Και τώρα φίλοι μου να κάνουμε τελευταία άσκηση, πολύ δυνατή άσκηση για να ανασηκώσουμε γωνία του ματιού, να ανασηκώσουμε γωνία του φρυδιού και επίσης αυτή η άσκηση εξαμαλύνει και εξαφανίζει ρητίδες εδώ στη γωνία του ματιού. Βάζουμε τα 2 ή 3 δάχτυλα που σας βολεύει εδώ κοντά στη γωνία του ματιού, έτσι. Πατάμε αρκετά δυνατά, έτσι πιέζουμε λίγο, ζεσταίνουμε αυτή την περιοχή και μετά γλιστράμε ένα χέρι πάνω, ένα χέρι κάτω. Και περίπου εδώ σταματάμε. Ακόμα για λίγο και ξανά. Πατάμε, σταματάμε εδώ για λίγο και γλιστράμε. Έτσι. Είναι πάρα πολύ δυνατή άσκηση και καλό είναι να την κάνετε ακόμα και από μόνη της πρωί και το βράδυ. Έτσι. Ανοίγουμε αυτό το σημείο του μέση. Αν η επιδερμίδα σας είναι πολύ ξερή, τότε βάζετε λίγο ενυδατική κρέμα σε αυτή την περιοχή, όχι λαδάκι, ενυδατική κρέμα. Αφήνετε να απορροφηθεί λιγάκι και μετά κάνετε αυτή η περιοχή. Το χέρι δεν πρέπει να γλιστράει πάρα πολύ, αλλά άμα είναι πάρα πολύ ξηρή η επιδερμίδα, τότε να βάλετε λίγη κρεμούλα μόνο σε αυτή η περιοχή. Και μετά η ίδια άσκηση κάνετε και στο άλλο μάτι. Και στο τέλος κάνουμε μια τέτοια κίνηση, έτσι για να νιώθετε ότι υπάρχει μια ζέστη στα παλάμια. Και μετά κάνουμε μια χαλαρωτική κίνηση γύρω από τα μάτια, έτσι. Μπορείτε να κλείσετε και τα μάτια σας για να χαλαρώσετε καλύτερα. Και τελειώσαμε. Όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, επειδή το μυς ανοίγει, το μάτι ανοίγει και τα φρύδια ανασηκώνονται, μία μικρή διαφορά να δείτε ακόμα και από πρώτη φορά.
Όμως για να υπάρχει μόνιμο αποτέλεσμα, εννοείται ότι πρέπει να κάνουμε τις ασκήσεις συστηματικά. Για τα κορίτσια που ήδη έχουν τόση βλεφάρων, έχουν ρητίδες, καλό είναι να κάνουν ασκήσεις 5-6 φορές την εβδομάδα. Για τα κορίτσια που ακόμα είναι μικρά και δεν έχουν αυτά τα προβλήματα, για πρόληψη καλό είναι να κάνετε ασκήσεις 2-3 φορές την εβδομάδα. Αγαπημένα μου κορίτσια, αυτές τις ασκήσεις ήθελα να σας δείξω σήμερα, μου τα ζητήσατε και σας τα δείχνω. Είναι πολύ αποτελεσματικές, αρκεί να είστε συνεπείς. Εγώ να σας χαιρετήσω για σήμερα, φιλιά πολλά, σας εύχομαι ό,τι καλύτερα όπως πάντα. Γεια σας.